τα οποία έχουν ευελιενεκέ τη τάξη στο 300, πολύ πλασ, Είπαμε. Η MTCR, η συνθήκη, όχι η συνθήκη, αυτή, αυτός το καθεστώ, έχει κάποιου περιορισμού. Οι Τούρκοι, εάν, προφ... εάν αποδεχθούν τελικά την θράψη των σχέσεων με τη Δύση, θα μα αποκαλύψουν ποιο είναι το πραγματικό βεληνικέ αυτών των όπλων. Το οποίο είναι άνω των 500 χιλιόμετρων. Και σαφώ απειλούν την ελληνική ενδοχώρα. Αλλά μην τρομάζουμε τόσο πολύ με του τους Μπόρα και η εξαγωγική του έκδοση του Χαν. Α τρομάζουν περισσότερο οι Ισραηλοί, κατά αντίον των οποίων αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο βλήμα. Και αναπτύχθηκε με την τεχνογνωσία από την Ασία, Κίνα κλπ. Φίλε και, και φίλε, αυτό το πινέκα στο δείχνω για να δείτε ότι βλέπετε επίση και το MPT-776, το οποίο τονεί ότι φέκει ο μάχη τον Μεχμετζίκ, των Τούρκων στρατιωτών. Θα μπορούσαμε εμεί, για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε και να φτιάχνουμε ένα νέο τυφέκιο μάχη. Μάλιστα. Τώρα τι σα λέω. Έχουμε τόσα άλλα προβλήματα να καλύψουμε, θα πει κάποιο, που θα ασχοληθούμε τώρα με το νέο τυφέκιο μάχη. Ναι, αλλά από εκεί όμω, βλέπετε αυτό το τυφέκιο να παράγεται σε διάφορε εκδόσει στην Τουρκία και να καταλήγει, για παράδειγμα, στη Σομαλία, όπου εξοπλίζει το Σομαλικό στρατό. Έτσι γίνεται η εξωτερική πολιτική. Έτσι χρησιμοποιείται η ισχύ τη Τουρκία μεταξύ των φίλων ομόρων στο πλαίσιο του Νεοθωμανισμού έτσι και του Ισλαμισμού κρατών, όπου υπάρχει και μεγάλη βάση στη Σομαλία. Αυτά λοιπόν εδώ βλέπετε οχήματα. Κόμπρα 2, το Κύπρι και γενικώ υπάρχει μια, ένας οργασμός και αυτά μόνο το 2017 έτσι για να αποδείξουν το Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας, το SSM είναι στα τουρκικά, τι ακριβώς έργο παρέχει στους, στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και να τονίσω από του βήματος ότι η Τουρκία έχει εξαιρέσει λόγω της συνθήκης για τον αφοπλισμό της συγκεντρικής στην Ευρώπη, Conventional Forces Europe και το σημαντικές δυνάμεις, την περιοχή που βρίσκεται ανατολικός Αταλίας. Υπάρχει μια τεραστία περιοχή, η οποία καλύπτει σχεδόν το 40% του τουρκικού εδάφους, που είναι εκτός ζώνης ελέγχων. Δεν μπορεί κανένας να ελέγξει τι γίνεται εκεί. Εκεί παρασκευάζονται τα βλήματα, εκεί φτιάχνονται οι πύραυλοι που θα χτυπήσουν το Ισραήλ. Εκεί, ναι, όντω. Το λέμε με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι δυσαρεστεί, αλλά είπα εδώ κάνει στρατηγική και πολιτική. Όχι τι αρέσει και δεν σ αρέσει. Εκεί λοιπόν πρέπει να του πούμε, προσέξτε, εμεί θα πολεμήσουμε μέχρι σα κάτω. Αλλά αυτά με πυρηνικέ κεφάλε εσά θέλουν να καταστρέψουν. Εσεί, οι οποίοι τα προηγούμενε δεκαετίε κάνατε πάρα πολλά λάθη δώσατε στην Τουρκία και τεχνογνωσία και τεχνολογία και αναβαθμίσατε οπλικά του συστήματα, τα μη εξήντα, τα σάμπρα για παράδειγμα, και τώρα πλέον δεν μπορείτε να τους μαζέψετε. Γιατί σας είχαν πείσει ότι πράγματι ήταν οι καλύτεροι φίλοι σας. Αλλά αυτά τα λέγανε μπροστά σας, ενώ πίσω σας σας έσκαβαν το λάκκο. Διότι ως καλοί και γνήσιοι αναθεωρητές μουσουλμάνοι, είναι οι πρώτοι που ήθελαν να υψώσουν την ημισέλινο στην Ιερουσαλήμ. Συνεπώ, εμείς, η Ελλάδα, που τόσα χρόνια μόνη της προσπαθούσε να αντιπαρατεθεί με το μεγάλο ανερχόμενο θηρίο εξ Ανατολών, έβρισκε πολλές φορές το Κογκρέσο με την ευθύνη των Ισραηλινών τις πόρτες κλειστές. Και δεν μπορούσαν να περάσουν ψηφίσματα ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Κύπρο. Σήμερα λοιπόν μαθαίνω ότι οι Αμερικανοί είναι πολύ κοντά στο να επιτρέψουν τι το αυτονόητο. Δηλαδή την εξαγωγή οπλικών συστημάτων στην Κύπρο. Ναι, για να μπορέσει η Εθνική Φρουρά να πάρει πάρα πολλά δωρεάν οπλικά συστήματα από τους Αμερικανούς, από πυροβόλα, από άρματα, από ελικόπτερα, πάσης φύσεως και να εξοπλιστεί στο κάτω-κάτω τα στρατηγικά συμφέροντα της δύσεως της χριστιανικής, της χριστιανικής δύσεως, της αλώσεως είναι σήμερα και θα αναφερθούμε στη συνέχεια, δεν μπορούν να παραβλέψουν ότι μετά την Κωνσταντινούπολη, η νέα Κωνσταντινούπολη ξεκινάει από τον Εύρο, από το Τριεθνές και καταλήγει στη Μεγαλόνισο. Η νέα Κωνσταντινούπολη είναι τεραστία αυτή τη φορά. Είναι γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας. Δεν είναι απλά μια πόλη. Είναι μια τεράστια περιοχή. Ένα σύμπλοκο που θα λέει ο καθηγητή Γιάννη Μάζη. Ένα γεωπολιτικό σύμπλοκο που ξεκινάει τα νέα μακρά τείχη από την Κύπρο και καταλήγουν στον Εύρο και περνούν μέσω του Αιγαίου, αν δεν αναχαιτιστεί σε αυτό το σημείο ο Μωάμεθ ο Πορτητής και δεν αφήσουμε τον σύγχρονο Μωάμεθ, τον Ερντογάν, να χτυπήσει με τα μπόρα τα οποία είναι τα πυροβόλα της εποχής του 1453 με τους γενιτσάρους και τους βαζιβουζούκους που οι βαζιβουζούκοι σήμαινε λάθρο μετανάστες που έρχονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες, κατά δεκάδες χιλιάδες, μην είμαστε υπερβολικοί, για να μας κουράσουν πριν έρθουν οι επίλεκτοι γενίτσαροι, όπως συνέβη την μοιραία νύχτα ξημερώματα της 29ης Μαΐου, δεν πρόκειται να σωθεί τίποτα. Αυτή τη φορά γνωρίζουμε. Και αφού γνωρίζουμε πρέπει να δράσουμε. Και όχι μόνο αυτό, να έχουμε έτοιμους συμμάχους. Γιατί πίσω από όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε φίλοι και φίλες, υπάρχει και η Δύση, Υπάρχει και το Βατικανό, υπάρχουν και οι καθολικές χώρες που όπως τότε, έτσι και σήμερα, η Πολωνία, η Ουγγαρία, αγωνιούν για το τι μέλη γενέστε στην περιοχή μας. Πρέπει όλους αυτούς να τους συστρατεύσουμε και έχουμε ένα πλεονέκτημα. Προσέξατε, τότε οι Οθωμανοί είχαν φροντίσει, είχαν καταλάβει μέχρι το Κόσοβο. Πάλι εκεί, στο αλβανικό Κωσυφοπαίδιο, το αλβανο-μουσουλμανικό και στην μουσουλμανική Βοσνία-Ζεγοβίνη δημιουργούνται οι φύλακες. Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.